Λοιπόν, 11 και 10 εδώ στον Αστέρα, στους 92. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι βέβαια οι μουσικές καλημέρες, όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Σήμερα 5η, 9 Δεκεμβρίου, να πούμε ξανά χρόνια πολλά στις Άνες, Ανέζες, Ανούλες. Χρόνια πολλά σε όλες που γιορτάζουν. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον γιατρό, τον Ανδριώτη γιατρό, να μου επιτραπεί έτσι, γιατί πριν είχαμε και μια συζήτηση μαζί και μου λέει καταγωγή από τις ταινίες. Εμείς έχουμε μια απεριόριστη εκτίμηση στους ανδριώτες που μας κάνουν τη τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο ραδιόφωνο της Άνδρου. Έχουμε μαζί λοιπόν τον ανδριώτη γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Πολέμη, και βέβαια έχουμε μαζί μας και την κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου, την εκδότρια και δημοσιογράφο της Ανδριακής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα κύριε Πολέμη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στην Άνδρο ολόκληρη. Είμαστε καλά. Εγώ είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας, και τους δύο βέβαια εννοείται. Σήμερα θα θέλαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία και όμορφη συζήτηση, που βέβαια το κυρίω θέμα είναι αυτό που είναι και δύο χρόνια τώρα, είναι ο κορονοϊός. Εγώ σας δίνω το λόγο, αν έχω κάποια ερώτηση θα παρέμβω, ο λόγος σας. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να πούμε ότι στην Άνδρο είμαστε... Να πούμε λίγο τα στατιστικά δεδομένα, έτσι για να είμαστε όλοι ενήμεροι. Η εμβολιαστική κάλυψη στο νησί είναι στο 54,51% με τουλάχιστον την πρώτη δόση. Η εβδομαδιαία τάση φαίνεται να είναι ανωδική, την ώρα που στην επικράτεια η εβδομαδιαία τάση είναι σταθερή. Να πούμε ότι έχουμε από τις 8 του μηνός, από χθες δηλαδή, είχαμε συν 3 συμπολίτες μας που αποφάσισαν και έκαναν την πρώτη δόση, και έχουμε 91 οι οποίοι έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Συνολικά, συγχωρήστε με, έβλεπα την Τίνο, 113 έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και 5 έχουν κάνει την πρώτη δόση. Συνολικά έχουμε 14.429 εμβολιασμούς να έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί μας. Κύριε Πολέμη, είστε γυναικολόγος και βέβαια η ερώτηση είναι η εξής. Η πανδημία μας έκλεισε μέσα, γεννήθηκαν πολλά μωρά, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησαν πολλές εγκυμοσύνες. Η εγκυμοσύνη στην πανδημία λοιπόν... Το βλέπουμε αυτό στις περιόδους που έχουμε αποκλεισμούς ή διακοπή ρεύματος. Έτσι. Πώς έρχεται μία γυναίκα σε εσάς, τρέμει τον κορονοϊό, έτσι. Ο κορονοϊός είναι γύρω μας, η συμβουλή σας ποια είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι η ιατρική είναι επιστήμη εμπειρική. Δεν είναι θεόπνευστη. Και τα συμπεράσματα της ιατρικής έρευνας στηρίζονται στην στατιστική. Έχοντας αυτά λοιπόν κατά νου, αντιλαμβανόμαστε γιατί όταν τα πρώτα κρούσματα του COVID-19 εμφανίστηκαν, οι οδηγίες των γιατρών και των ειδικών περισσότερο ήταν αντιφατικές. Στο μεταξύ, η ιατρική κοινότητα απέκτησε εμπειρία και πλέον τα συμπεράσματα και οι κατευθυντήριες οδηγίες από μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων, το Βασιλικό Αγγλικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων, το Διεθνές Κέντρο για Λοιμώξεις στην Γυναικολογία και Μευτική, τι συστήνουν? Μετά από μελέτη μεγάλου αριθμού περιστατικών, δηλαδή έχουν μελετηθεί περισσότερες από 300.000 έγκυες γυναίκες που έλαβαν εμβόλια. Τα συμπεράσματα. Και τι συστήνω εγώ τώρα στις γυναίκες που παρακολουθώ? Γιατί προφανώς πριν από ένα χρόνο δεν είχαμε την εμπειρία και έλεγα περιμένετε να δούμε τους 3 πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, μην κάνετε το εμβόλιο μέχρι να μάθουμε. Τώρα μάθαμε. Λοιπόν, τα συμπεράσματα. Μου επιτρέπετε να σας τα πω αναλυτικά? Βεβαίως, αυτό περιμένουμε. Ωραία.
Καταρχάς, οι έγκυες που θα μολυνθούν από τον COVID έχουν τριπλάσιο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και ανάγκη για νοσηλεία, εισαγωγή στη μονάδα, ανάγκη διασωλήνωσης και μηχανική υποστήριξη και θάνατο, τριπλάσιο κίνδυνο από τις μη έγκυες γυναίκες της ίδιας αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα σοβαρής νόσου αυξάνει όταν η έγκυος είναι υπέρβαρη. Παρουσιάζει συνοσηρότητες όπως ζαχαρόδι διαβήτη, υπέρταση ή άσμα ή έχει ηλικία πάνω των 35 ετών. Μάλιστα. Οι έγκυες έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές στην εγκυμοσύνη όπως γέννηση πρόωρου νεογνού και ενδομήτριο εμβρυϊκού στρες. Όπως θα έχουμε ακούσει όλοι από τους ειδικούς, ο κορονοϊός κάνει θρομβώσεις. Νομίζω ότι τελευταία έγινε σαφές αυτό ή εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει σωστά. Πραγματικά έχουμε τη μαρτυρία εγκύου η οποία γέννησε διασωληνωμένη στο Αττικό και η οποία μας λέει ότι γέμισε θρόμβους ο πλακούντας και δεν μπορούσε να αναπνεύσει το παιδί. Ακριβώς αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι οι θρομβώσεις πέρα στους πνεύμονες που γίνονται και στον πλακούντα. Το παιδί, όπως ξέρουμε, τρέφεται και παίρνει οξυγόνο από τον πλακούντα. Άρα λοιπόν, αμέσως από τι κινδυνεύει, από ή κακή θρέψη και υστερήσει ανάπτυξη, είτε ακόμα και από ενδομήτριο θάνατο. Αλλά εκτός των άλλων, κινδυνεύει και από πρόωρο το κετό, γιατί προκειμένου να σώσουμε τη γυναίκα που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και δυσπνοεί και την έχουμε διασωληνωμένη, επισπεύδομαι τον τοκετό με κεσαρική προφανώς και βγάζομαι ένα πρόωρο παιδάκι με όλους αυτούς τους κινδύνους που εγκυμονεί η προωρότητα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχει υπόψη της η κάθε έγκυος. Τώρα, θα με ρωτήσετε προφανώς για τους κινδύνους του εμβολίου. Πριν φτάσω σε αυτό, έχουμε να ρωτήσω κάτι λίγο διαφορετικό. Μία έγκυος γυναίκα η οποία προσβάλλεται από τον κορονοϊό, πόσο πιθανό είναι να προσβληθεί και το έμβριο? Πάρα πολύ, γιατί ο ιός περνάει από τον πλακούντα, δεν υπάρχει φραγμός. Μάλιστα. Άρα, εκεί που λέγαμε στους 3 μήνες περιμένουμε, είπαμε εμβόλιο εδώ και τώρα. Βεβαίως, οι οδηγίες από αυτούς τους οργανισμούς που ανέφερα προηγουμένως, ο εμβολιασμός συστήνεται ανεπιφύλακτα από την πρώτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης και σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Ακόμα και στη διάρκεια του θυλασμού. Δεν αποτελεί αντένδειξη ο εμβολιασμός. Μάλιστα, προσφέρει και παθητική ανοσία στο έμβριο, διότι τα αντισώματα που αναπτύσσει η γυναίκα, τα IgG αντισώματα, περνάνε από το γάλα στο έμβριο, στο νεογνό, το οποίο έτσι προστατεύεται. Είναι σαν να εμβολιάζεται. Σαν να εμβολιάζεται. Α, μπράβο. Πω, φοβερό αυτό που λέτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το εμβόλιο πότε είναι απαραίτητο να γίνεται? Να γίνεται στην αρχή της κύησης, να γίνεται κατά τη διάρκεια? Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι ο εμβολιασμός των γυναικών με τα εμβόλια του COVID δεν αποτελεί αντένδειξη αν πρόκειται να τεκνοποιήσουν. Δεν επιδρά αρνητικά στην έκβαση, στη γονιμότητα. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Αυτά από υπεύθυνα κέντρα ερευνητικά, όχι από το Facebook. Εντάξει, να το διευκρινίζουμε. Έτσι. Εμβόλια mRNA ή εμβόλια με αδρανοποιημένο κορονοϊό τύπου αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Τα παλιά τεχνολογίας εμβόλια, όπως τα ξέρουμε, γίνονται πάντα μετά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Τα νέα τεχνολογίας, τα mRNA εμβόλια τα λεγόμενα, μπορούν άφοβα από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι θα συμβουλεύατε,
Τι θα συμβουλεύατε μία έγκυο γυναίκα αυτή την ώρα που έχουμε μετάλλαξη Δέλτα, που πάμε στη μετάλλαξη Όμικρον? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Καταρχάς, να ξέρετε ότι οι μεταλλάξεις παρουσιάζονται και εμφανίζονται στους νοσούντες. Δεν γίνονται στο περιβάλλον, δεν μεταλλάσσεται ο ιός στο περιβάλλον. Επομένως, όσο περισσότερους νοσούντες έχουμε, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα μιας μετάλλαξης. Και από αυτή κινδυνεύουμε όλοι. Μεταλλάξεις. Φαίνεται από τις τελευταίες πληροφορίες που έχω και ενημερώσεις ότι η Όμικρον, ενώ έχει μεγάλη μεταδοτικότητα σε σχέση με τον 19 ή τον Δέλτα, έχει χαμηλό βαθμό νοσηρότητας. Δηλαδή τα συμπτώματα δεν είναι τόσο βαριά. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία μας μέχρι τώρα. Και έχουμε νομίζω και τη συμβουλή του κυρίου Μόσχιαλου χθες, την ενημέρωση, ο οποίος είπε ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν πρέπει να χαρούμε πάρα πολύ με την Όμικρον, γιατί μπορεί να μεταλλαχθεί, μπορεί πραγματικά ο ιός να γίνεται αυτοκτονικός, αλλά μπορεί και να μεταλλαχθεί σε κάτι πολύ πιο ισχυρό. Προφανώς, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Από την εμπειρία διατασσόμαστε. Και είναι πάμε σε αχαρτογράφητα νερά ουσιαστικά. Είμαστε, μαθαίνουμε λίγο-λίγο. Εκείνο που ξέρουμε όμως σίγουρα, θα το επαναλάβω, είναι αυτή τη στιγμή ότι το μόνο όπλο που έχουμε είναι το εμβόλιο, ότι είναι ασφαλή, όσο ασφαλές μπορεί να είναι ένα φάρμακο, γιατί πάντα μιλάμε με ποσοστά. Έτσι δεν είναι, στην ιατρική δεν μιλάμε με απόλυτα νούμερα, μιλάμε σχετικά με ποσοστά. Είναι ασφαλή λοιπόν τα εμβόλια και στις εγγύους και στις μη εγγύους σε ποσοστό πάνω από 95%. Όλα τα πράγματα μπαίνουν στη ζυγαριά και βλέπουμε πού γέρνει η ζυγαριά. Τι είναι πιο επικίνδυνο, να κάνω το εμβόλιο ή να μην κάνω το εμβόλιο? Προφανώς το να μην κάνεις το εμβόλιο είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είστε παραπάνω από σαφείς. Μιχάλη, έχεις κάποια ερώτηση εσύ? Όχι, εγώ δεν έχω κάποια ερώτηση να κάνω. Άρα λοιπόν, κύριε Πολέμη, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ. Ότι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι λύσαμε την απορία των εγγύων γυναικών, διότι έχουμε γίνει μάρτυρες εγγύων διασωληνωμένων και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από το να φεύγει η μητέρα και να μένει ορφανό ένα παιδί. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να σας πω μια αληθινή ιστορία και να την ακούσουν όσοι... Μ' ακούτε? Ναι. Όσοι έχουν τις ελπίδες τους και την πίστη τους μόνο στο Θεό για να μας προφυλάξει. Και εγώ πιστεύω. Όμως, όπως ξέρετε, είμαι από Παπαδόσο. Ο θείος μου ήταν ο Παπαγιάννης, ο Πολέμης, ο Εφημέριος της Σαρίζης. Είναι γνωστός στους παλιότερους. Ο πατέρας του Παπαϊποκράτη. Μπράβο, και του συγχωρημένου του Λευτέρη που πέθανε πρόσφατα. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε λοιπόν εκλήθη από κάποιο συγχωριανό τοπικιανό, ο οποίος αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα ποντικιών. Είχε πάρα πολλά ποντίκια στο σπίτι του, του κατέστρεφαν τις οδιές του, αυτά, και είχε δοκιμάσει τα πάντα, ποντικοφάρμακα, πώς τα λένε, δόκανα, φάκες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κάποιος του είπε, θα πάρεις τον παπά να σου κάνει ευχέλιο. Ευχέλιο ή αγιασμό, κάτι τέτοιο, για να φύγουν τα ποντίκια. Πραγματικά, ο παπά Γιάννης εκλήθη και έκαμε τον αγιασμό, άγιασε τις τέσσερες γωνίες του σπιτιού. Την ώρα που έφευγε, του είπε ο Απικιανός, λέει, Παπαγιάννη, τώρα τελειώσαμε με τα ποντίκια, εντάξει. Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά καλού κακού πάρει και δύο γάτες. Λοιπόν, έχουμε και προσευχόμαστε, αλλά κάνουμε και το εμβόλιο. Αυτό ήθελα να σας πω. Στην Αθηνά και Χειρακίνη. Α, μπράβο, οι αρχαίοι το έλεγαν, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πολέμη. Έχετε πάντα τη μάσκα, κάνουμε το εμβόλιο, αλλά η μάσκα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Καλά. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήταν εδώ. Και βέβαια, όταν τελειώσει όλο αυτό, σας περιμένουμε και από εδώ, από το στούντιο, για να τα πούμε face to face, που λένε. Σας ευχαριστώ. Να κάνουμε μία αποτίμηση, κύριε Πολέμη, της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Καλημέρα. Άστε καλά.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και στους δύο. Εμείς, Μαριάννα, θα τα πούμε από τρίτη μεριά, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, από τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες τον κύριο Πολέμη και τον φιλοξενήσαμε εδώ πέρα από την συχνότητα του Αστέρα και βέβαια μας είπε και ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι, πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ελπίζω να βοηθήσαμε έτσι... πολλές συμπατριώτησές μας και συμπατριώτες μας να λύσαμε κάποιες απορίες. Εγώ νομίζω ότι είμαι σίγουρος, όχι, γιατί πήγαμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν έχει αναλυθεί και τόσο όσο θα έπρεπε να αναλυθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επίτρεψέ μου να το πω αυτό. Εκ του αποτελέσματος αναλύθηκε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να σας ευχηθώ και στους δύο μια καλή και υπέροχη Πέμπτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.